Η κυβέρνηση είπε από την πρώτη στιγμή δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Το λέει και ο κύριος οικονόμου. Μπράβο. Τότε γιατί μετά από 27 χρόνια τροποποιήσατε τον νόμο που επικαλείστε. Γι' αυτό λέω παλινοδούν και παλινδρομούν. Επικαλείστε ένα νόμο τον 22, 25, το 94 και λέτε το Πασόκ το ψήφισε, το Πασόκ το ψήφισε, το Πασόκ. Ο κύριος Βενιζέλος το υπέγραψε. Και τροποποιήσατε την παράγραφο 9 του άρθρου 5 που έδινε τη δυνατότητα, την αυτονόητη δυνατότητα σε κάθε Έλληνα πολίτη που παρακολουθείτε μετά το τέλος της παρακολούθησης και πάτα υπό την εγγύηση της δικαστικής αρχής να ρωτήσει. Δεν μου λέτε και εμένα το λόγο εθνική ασφάλεια, σοβαρά εγκλήματα στα οποία υπέπεσα για να με παρακολουθείτε. Επί 5 μήνες ο Θανάσης ο Κουκάκης από τον Αύγουστο του 20 μέχρι το Φεβρουάριο του 21 ζητούσε επίμονα από την ΑΔΑΕ να μάθει. Και τι κάναν οι σοφοί εγκέφαλοι της κλίκας του Μαξίμου του Μητσοτάκη? Έστειλαν fast track στη Βουλή και τροποποίησαν με το άρθρο 87 του 4790 και λένε απαγορεύεται. Έλληνα πολίτη, δεν έχεις το δικαίωμα να μάθεις. Ενώ 27 χρόνια είχε το δικαίωμα, τώρα πλέον η ΑΔΑΕ υποχρεώνεται. Το λιγνάδι δεν τον ήξερε. Τη μελέτη Τσιόδρα Λίτρα δεν την ήξερε. Τον Τσουβάλα και τον Καλκολοκούρη επίσης δεν τους ήξερε. Αυτό για τον ελληνικό λαό που οφείλει να λάβει και αυτό τις ευθύνες.